Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων μαζί με την Οικολογική Κίνηση Πάτρας προτείνουν τη διάσωση του ιστορικού δέντρου της Αρώης, καθώς αποτελεί σύμβολο όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και για ολόκληρη την Πάτρα. Αποτελεί βασική υποχρέωση για όλους μας να διαφυλάττουμε εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνδέονται με τον πολιτισμό, την παράδοση και την αισθητική μιας πόλης. Γιατί ακριβώς αυτά τα στοιχεία συνθέτουν την εικόνα ενός παζλ που αποτελεί τη βιώσιμη εικόνα αυτής της πόλης αυτής. Προφανώς για μας το δέντρο της Αρώης αποτελεί ένα τέτοιο στοιχείο στην πόλη το οποίο πρέπει να διαφυλάττουμε. Έχουμε εκφράσει τη θέση μας ως Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ότι αυτή η κουκουναριά της Αρώης η λεγόμενη είναι ένα τοπόσιμο για την περιοχή, είναι ένα αναγνωρίσιμο στοιχείο πλέον αυτής της περιοχής για τους κατοίκους της Αρώης, αλλά και όχι μόνο, και για τους υπόλοιπους πατρινούς πλέον είναι διάσημη η κουκουναριά της Αρώης. Έχουμε επαναλάβει ότι σαφώς δεν φταίει το δέντρο. Για οτιδήποτε προκαλείται, ο τελευταίος που φταίει είναι το δέντρο. Οι διαπιστώσεις υπαλλήλων του Δήμου για το θέμα δεν ικανοποιούν τους οικολόγους και τους αρχιτέκτονες και ζητούν από τη σημερινή Δημοτική Αρχή να συντάξει για το θέμα επιστημονική μελέτη που θα φέρει τη σφραγίδα ειδικών. Παρά την αδράνεια του Δήμου να αντιμετωπίζει το ζήτημα, η ΕΚΙΠΑ σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων αλλά και ειδικούς περιβαλλοντολόγους διαμόρφωσε και κατέθεσε τον Ιούνιο του 2015 πλέγμα προτάσεων για τεχνικές παρεμβάσεις που θα αντιμετώπιζαν το πρόβλημα χωρίς να κοπεί το δέντρο. Και πάλι σιγή από τη Δημοτική Αρχή που επανέρχεται σήμερα με τη θέση της κοπής του ΠΕΦΚΟΥ, αναφέροντας απλά ότι οι τεχνικές της υπηρεσίες έκριναν ανέφικτες τις προτάσεις μας. Προφανώς η θέση αυτή δεν μας καλύπτει. Υπέρ της διάσωσης του δέντρου είναι τόσο οι κάτοικοι της περιοχής, όσο και άλλοι χίλιοι περίπου πατρινοί που μαζεύουν υπογραφές για τη διατήρηση της κουκουναριάς. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι σαφώς υπέρ της διατήρησης του δέντρου, αλλά δεν πάει άλλο με το οδόστρωμα. Και όσον αφορά το κόστος επισκευής μια τέτοια ιστορία, είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν με εθελοντική εργασία. Οι ίδιοι, βάζοντας δηλαδή τον εαυτό τους, γιατί αρκετοί από αυτούς κατέχουν και τεχνικά και είναι και τεχνίτες και δεν μπορούσαν να συμμετέχουν, και την προσφέρουν δωρεάν την εργασία τους.